η βοτισιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω, λέγει προς τον Κύριον, σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλων ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει από τις παγίδας των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Με τα φτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και από τα σπέριδας αυτού θέλει είστε ασφαλείς. Η ηλίθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού, την ημέρα από βέλους πετουμένου, από θανατικού το οποίον περιπατεί εν σκότη, από λέθρου ως της ερημόνη εν μεσηβρία. Χιλιάς θέλει πίπτη εξ αριστερών σου και μεριάς εκ δεξιών σου, πλύνει σε, δε θέλει πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει των ασεβών την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου, τον ύψιστον, έκαμες καταφύγιον σου, δε θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δε θέλει πλησιάζει στη σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περισσού, για να σε διαφυλάτωσει εν πάσες τεθροδί σου. Θέλω σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και πιασπίδα. Θέλεις καταπατήσει κύμνων και δράκοντα. Επειδή έθεσεν επεμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Με ταυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν, μακρότητα ημερών, και θέλω δείξει σε αυτόν τη σωτηρία μου. Αμήν. Αυτός είναι ένας μοναδικός ψαλμός που αναφέρεται στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Αλλά σε ποιον? Τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Ένας ψαλμός γεμάτος υποσχέσεις που αναφέρεται σε αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε, στο λόγο του τον Άγιο, ο οποίος όμως ενσαρκώθηκε, έγινε έναν άνθρωπος, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, πήρε το σχήμα του ανθρώπου και εν τέλει ο τέλειος Θεός που έγινε τέλειος άνθρωπος, επαναλαμβάνω, ο τέλειος Θεός που δεν έπαψε να είναι τέλειος Θεός, αλλά έγινε και τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος, εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος στον Πατέρα Θεό, υπήκοος μάλιστα μέχρι θανάτου σταυρικού, καθώς ήταν γεγραμμένο επικατάρατος πας ο υψούμενος επί σταυρών, αυτός που πεθαίνει πάνω στο σταυρό, γι' αυτό και ο Πατέρας Θεός τον ευλόγησε εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια, καθώς του έδωσε όνομα, το υπερπάνω όνομα, Κύριος, και μπροστά σε αυτόν θα κλείνει παν γόνη επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Σε αυτόν εδόθη από τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αλλά σήμερα μέσα από τον ψαλμό αυτό θα δούμε τις υποσχέσεις, και ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του που έδωσε στον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν για την επηγής ζωή του, για την επίγεια ζωή του. Σε αυτόν τον Ιησούν, τον Ναζωραίο, ο οποίος ποτέ δεν ενέργησε ή δεν ενεργούσε αυτόβουλα με δική του πρωτοβουλία, αλλά πάντοτε έλεγε, αλλά και πάντοτε εκτελούσε τις προσταγές του Πατέρα του Θεού, ο οποίος τον απέστειλε, και ήταν πάντοτε σε απόλυτη εξάρτηση από τον Πατέρα τον ουράνιο, και πάντοτε προσευχόμενος διανυκτέρευε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, διανυκτέρευε εν τις προσευχές,
Βεβαίως για να τον δοξάσει, αλλά ιδιαιτέρως για να πάρει εντολές προσταγές για το τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να πει και πώς πρέπει να περπατήσει και πού πρέπει να πάει. Ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, σε πλήρη και συνεχή επικοινωνία με τον Πατέρα τον Ουράνιο, δεν ενεργούσε ποτέ χωρίς προσευχή ώστε να πάρει οδηγία Πνεύματος Αγίου, που το Πνεύμα το Άγιο σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν χωρίς μέτρο από τον Πατέρα τον Ουράνιο. Επαναλαμβάνω, σε απόλυτη εξάρτηση από τον Πατέρα τον Ουράνιο και χωρίς να έχει ποτέ καμία αμφιβολία, με απόλυτη δηλαδή πίστη, εμπιστοσύνη και ελπίδα σε Αυτόν. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά Του. Αλλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε, όπως εμέ απέστειλε ο Πατήρ για να ζω έτσι, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς για να ζείτε έτσι. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα το επιβεβαιώνει λέγοντας, μιμητέ μου εσείς όλοι γίνεστε, που διαβάζετε το Λόγο του Θεού και απευθύνεται σήμερα ο Λόγος του Θεού σε κάθε έναν από εμάς προσωπικά, υποσχόμενος τέλεια πλήρη ευλογία στους οικείους του Θεού, σε αυτούς που κατοικούνε στον οίκον του Θεού. Καθώς λοιπόν μας λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όπως εμέ απέστειλε ο Πατέρας, έτσι και εγώ στέλνω σε εσάς ανάμεσα στους ανθρώπους, να ζήσετε όπως έζησα εγώ, για να απολαύσετε όσα απέλαυσα εγώ, ώστε όπως εγώ αναστήθηκα και είμαι στα δεξιά του Πατρός μου, και εσείς να αναστηθείτε, και όπως εγώ κάθομαι στο θρόνο του Πατρός μου και εσείς να καθίσετε στο θρόνο το δικό μου που είναι του Πατρός μου. Γενόμενοι όμοιοι κατά τον Λόγο του Θεού με Αυτόν, όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Όμοιοι τότε, αλλά ο Θεός θέλει τώρα να είμαστε όμοιοι τώρα. Τότε θα μας κάνει Αυτός όμοιους με τον εαυτό Του. Σήμερα θα μας βοηθήσει, επειδή θέλουμε, προσευχόμαστε και αγωνιζόμαστε τον αγώνα τον καλό, να γίνουμε όμοιοι στη ζωή αυτή με Αυτόν, για να απολαύσουμε όλες τις επαγγελίες που ο Θεός έδωσε σε Αυτόν και δι' Αυτού στον κάθε έναν από εμάς. Σε ποιους δηλαδή στον κάθε έναν από εμάς? Στους οικείους του Θεού, σε Αυτόν που κατοικεί στον οίκον του Θεού του ζώντος, που είναι η Εκκλησία του Θεού, σε κάθε έναν που είναι συμπολίτης των Αγίων, λίθος ζωντανός, τον οποίον ο Ιησούς Χριστός οικοδομεί εις οίκον πνευματικών, για να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες γενόμενοι κατοικητήριων του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι υποσχέσεις που ο Θεός τότε ανέφερε δια των Ιησού Χριστών, τώρα όλες αυτές οι υποσχέσεις του Θεού δια των Χριστών, δια του Ιησού Χριστού εν και Πνεύματι Αγίο, μέσα από το Λόγο του Θεού, απευθύνονται στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Αμήν αδερφοί. Στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, με την προϋπόθεση, όπως ο Θεός δεν λειτουργούσε αυτόβουλα, εξιδίας, πρωτοβουλίας, δεν έκανε τίποτα, και εμείς παίρνουμε αυτή την απόφαση να μην ενεργούμε αυτόβουλα, αλλά να λέμε, να εκτελούμε και να ζούμε σύμφωνα με τις απόλυτες προσταγές του Θεού, όπως εκφράζονται μέσα από το Λόγο του Θεού, και σε απόλυτη εξάρτηση από Αυτόν, επειδή Αυτός είναι η ελπίδα μας, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, η σωτηρία μας. Ο Θεός λοιπόν γράφει στον αψευδή και θεόπνευστο λόγο, ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, ο οικείος του Θεού, αυτός διατρίβει, μένει πάντοτε κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα. Και αυτός, μόνο αυτός μπορεί να λέει προς τον Κύριο ότι εσύ είσαι το καταφύγιό μου, είσαι το φρούριό μου, είσαι η ελπίδα μου.
και να το λέει και να είναι αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι λένε θα βρω καταφύγιο στον Άγιο Φανούριο. Το λένε. Στον Αλλάχ, στο Βούδα, στο Κομφούκιο. Ο μόνος που μπορεί να πει εν πνεύματι και αληθεία ότι καταφύγιο μου είναι ο παντοδύναμος Θεός, φρούριό μου είναι ο παντοδύναμος Θεός, εκεί είναι η καταφυγή μου που κρύβομαι, εκεί είναι φρούριό μου που είμαι ασφαλής και ελπίδα μου είναι ο παντοδύναμος Θεός. Ο μόνος που μπορεί να το λέει είναι ο οικείος του Θεού, αυτός που οικειώθηκε με το Θεό, ο κατοικών υπό τη σκέψη του εις ψίστου και διατρίβει κάτω από τη σκιά του Παντοκράτορα. Και σε αυτόν που ήδη είναι κάτοικος του οίκου του Θεού, της Εκκλησίας του Θεού του Ζώντος, οικείος του Θεού και συμπολίτης των Αγίων, το Πνεύμα το Άγιο, σε αυτόν που λέει με αλήθεια, εν πνεύματι δηλαδή και αληθεία, ότι καταφύγιό μου είναι ο Θεός, γιατί κατοικώ στον οίκον του Θεού, φρούριό μου είναι ο παντοδύναμος Θεός, γιατί κατοικώ στον οίκον του Θεού, η ελπίδα μου είναι ο Θεός, γιατί κατοικώ στον οίκον του Θεού, και λέει αλήθεια, σε αυτόν το Πνεύμα το Άγιο λέει, τώρα σε βεβαιώνω ότι αυτός στο οποίο τον οίκον κατοικείς θα σε λυτρώνει από τις παγίδες των κυνηγών και εκθανατηφόρου λοιμού. Από αυτά που δεν βλέπεις, από τις παγίδες που δεν βλέπεις και στείνει ο εχθρός της ψυχής που είναι ανθρωποκτόνος εξ αρχής, ο Θεός θα σε λυτρώνει. Δεν θα πέφτει σε τέτοιες παγίδες πια, γιατί αυτός θα πηγαίνει να τις γκρεμίζει. Και δεν θα έρχεται σε σένα θανατηφόρα αρρώστια, γιατί αυτός θα προβλέπει τη θεραπεία σου πριν αρρωστήσεις. Αλληλούια. Ωραίες υποσχέσεις. Και συνεχίζει το Πνεύμα το Άγιο, με τα φτερά του θα σε σκεπάζει και υπό τα στέρυγας αυτού θα είσαι ασφαλής. Απόλυτη ασφάλεια, γιατί θα είσαι σκεπασμένος από τα φτερά του Κυρίου. Και αυτά τα φτερά του Κυρίου θα είναι η αλήθεια και η πανοπλία και η ασπίδα σου. Η αλήθεια του Θεού που θα είναι η πανοπλία σου και η ασπίδα σου. Δεν θα είσαι γυμνός, αλλά φοράς την πανοπλία του Θεού και θα έχεις και την ασπίδα της πίστεως να σβήνεις τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Αλλά δεν θα είναι μόνο εξωτερική ή εξωτερική φροντίδα του Θεού για σένα, η σωματική, η επίγειος, αλλά και μέσα στην ψυχή σου δεν θα αφήνει το φόβο να κυριαρχεί στη ζωή σου. Δεν θα φοβήσετε από φόβου νυχτερινού, μέσα στο σκοτάδι που δεν βλέπεις από πού έρχεται και τρέμεις γιατί δεν ξέρεις τι έρχεται, αλλά ούτε και την ημέρα από βέλους που ξαφνικά πετάει και έρχεται εναντίον σου, καθώς ο διάβολος είναι γεμάτος από βέλη πεπειρωμένα και από απειλές και τρομοκρατία. Εσύ όμως δεν θα φοβάσαι, γιατί θα είσαι ασφαλής μέσα στην παρουσία του Θεού. Θα εφραίνεσαι. Και ακόμη και από θανατικού, το οποίο περιπατεί σε σκοτάδι, και από όλεθρο, ο οποίος ερημώνει τη μεσηβρία. Ελευθερία, ελεύθερος και ασφαλής. Ο άνθρωπος του Θεού, ο οικείος του Θεού που κατοικεί στον οίκον του Θεού και διατρίβει υπό τη σκιά του Παντοκράτορα. Όπως ακριβώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και στην περίοδο την κακή που πέφτει χιλιάς και μυριάς, όλα τα κακά πέφτουν απάνω στους ανθρώπους, μυριάδες βέλη, χιλιάδες βέλη, μυριάδες κακών, χιλιάδες κακών, εσένα δεν θα σε αγγίζουν, γιατί θα είσαι προστατευμένος από το Θεό. Σήμερα είπαμε μιλάμε και σας παρακαλώ να το δεχτούμε για την τέλεια ευλογία, την οποία βεβαιώνει
ο αψευδής λόγος του Θεού και μάλιστα τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Χιλιάς θα πέφτει εξ αριστερών σου, μοιριάς εκ δεξιών σου, εσένα όμως δεν θα σε πλησιάζει. Μόνο με τους οφθαλμούς σου θα βλέπεις και θα θεωρείς τον ασεβών την ανταπόδοση. Ασφάλεια, ευλογία, χαρά μέσα στην παρουσία του Θεού, όμως μόνο μέσα στον οίκο του Θεού, σε αυτόν που δεν λειτουργεί αυτόβουλα, αλλά ζει απόλυτα εξαρτημένος, ελπίζων μόνο στον Κύριο των δυνάμεων. Αλλά εκτός από το Πνεύμα το Άγιο, μιλάει και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Επειδή εσύ, τον Κύριο, τον Πατέρα μου, την ελπίδα μου, τον ύψιστον, έκανες καταφυγιό σου, τότε εγώ σε βεβαιώνω, λέει ο Ιησούς Χριστός, δεν θα συμβαίνει σε σένα κακόν και μάστιγα δεν θα πλησιάζει τη σκηνή σου. Αλληλούια. Μάστιγα δεν θα πλησιάζει τη σκηνή σου. Γιατί θα είμαι εγώ, ο Ιησούς, ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Επειδή τον Κύριό μου, τον Πατέρα μου, τον έκανες καταφύγιόν σου και ελπίδα σου. Και γιατί αυτό θα συμβαίνει, διότι αυτός ο Θεός θα προστάξει στους αγγέλους αυτού περισσού για να σε διαφυλάττουν εν πάσες τε σωδήσου. Ο Πατέρας θα διατάξει όλους τους αγγέλους να σε φυλάνε σε όλους τους δρόμους σου, σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου. Θα σε σηκώνουν επί των χειρών αυτών για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Σε απόλυτη φροντίδα στα χέρια των αγγέλων με διαταγή Θεού. Βέβαια αυτό το λόγο πήρε ο διάβολος στον πειρασμό και πείραξε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που του είπε «Πέσε από το ψηλό τερομέρος του ναού, γιατί είναι γραμμένο ότι ο πατέρας σου ο ουράνιος, αν είσαι Υιός Θεού, θα στείλει τους αγγέλους σου να σε πιάσουν για να μην πάθεις τίποτα». Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός δεν θέλει τις προτάσεις του διαβόλου για το Λόγο του Θεού, για τις υποσχέσεις του Θεού να τις δοκιμάζουμε, αλλά ο Θεός θέλει το Λόγο του Θεού να τον πιστεύουμε. Δεν ακούμε τις προτάσεις του διαβόλου, γιατί πειράζουμε τον Κύριο. Δεν δοκιμάζουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Είμαστε βέβαιοι ότι είναι αλήθεια το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Λόγος του Θεού. Να δοκιμάσω, μήπως δεν είναι έτσι? Όχι, είναι έτσι. Είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω, αδερφοί, γιατί η τέλεια ευλογία μερικές φορές δεν χωράει στην καρδιά μας. Αλλά μη δοκιμάζουμε, να πιστεύουμε. Αμήν. Το να δοκιμάσεις ή να αμφιβάλλεις είναι πρόταση του διαβόλου. Το να πιστέψεις το Λόγο του Θεού είναι η πρόταση του Θεού. Πάσο πιστεύω επ' αυτόν δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και όχι μόνο στην υπηρεσία σου θα είναι όλοι οι άγγελοι του Θεού, καθώς λέει ο Ιησούς Χριστός, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα ομολογήσω αυτόν ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Όχι μόνο όλοι οι άγγελοι του Θεού θα είναι στην υπηρεσία των μελώντων να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και σε σένα θα δίνει δύναμη, καθώς λέει ο Χριστός, ευχαριστούμε τον Πατέρα μας που κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Εσύ λοιπόν θα θριαμβεύεις καθώς θα πατάς επιλέοντα και επί ασπίδα. Το λιοντάρι είναι η περιγραφή του διαβόλου που τρομοκρατεί τους ανθρώπους και η ασπίδα το φίδι είναι ο όφης ο αρχαίος, ο πονηρός που πλανάει τους ανθρώπους όπως πλάνησε καταρχάς τον Αδάμ και την Εύα. Και εν τέλει σε αυτόν τον άνθρωπο απευθύνεται ο ίδιος ο Πατέρας. Τέλεια ευλογία. Για Πνεύματος Αγίου του Ιησού Χριστού, τον Πατέρα των Ουράνιων. Επειδή εσύ,
οικία του Θεού, που αποφάσισες να κάνεις την Εκκλησία του Θεού σπίτι σου, και εδώ να πούμε αμήν όλοι αδελφοί. Επειδή εσύ αποφάσισες να κάνεις την Εκκλησία του Θεού, που είναι ο οίκος του Θεού, του ζώντος, δικό σου σπίτι, ο πατέρας ο ουράνιος, του οποίου είναι η οικοδομή, του οποίου είναι ο οίκος, λέγει, επειδή εσύ έθεσες σε μένα όχι την ελπίδα σου μόνο, ούτε την πίστη σου, την αγάπη σου. Ω πατέρα, αγαπάς τον πατέρα σου, Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό χάρις Θεού είναι, γιατί η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη στις καρδιές μας για του Πνεύματος του Αγίου. Επειδή μέσα σε αυτόν τον οίκο, τον οποίο αποφάσισες να κάνεις σπίτι σου, και να κάνεις μέσα σε αυτόν τον οίκο όλους αδελφούς σου, και να γίνεις κατοικώνης των οίκων του Θεού και διατρίβων υπό την σκιά του Παντοκράτορα, επειδή μέσα σε αυτόν τον οίκο εσύ έθεσες την αγάπη σου σε μένα, γι' αυτό εγώ σου υπόσχομαι να σε λυτρώνω πάντοτε. Το πιστεύεις? Δεν προτείνουμε να δοκιμάσεις, αυτό είναι από τον εχθρό, αλλά στο Λόγο του Θεού λέμε ναι και αμήν, Κύριε. Αμήν. Πιστεύουμε. Αύξησέ μας την πίστη, Κύριε. Βοήθησέ μας την ολιγοπιστία. Μην πείτε δεν είναι για μένα αυτό. Είναι υπόσχεσης γεγραμμένη, που είναι αποτέλεσμα της πρότασης. Οικειώθητε με ταυτού, εκεί θα βρεις ειρήνη και θα γίνει καλό σε σένα. Τι καλό που δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Όταν ο Θεός λέει καλό, εμείς δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε τι καλό είναι αυτό. Επειδή λοιπόν μέσα στον οίκο του Θεού έθεσες την αγάπη σου σε μένα, εγώ και όποιος θέτει την αγάπη του σε μένα, θα τον λυτρώνω, θα τον υψώνω, γιατί γνώρισε το όνομά μου που είναι ο Πατέρας. Ο Ιησούς Χριστός προσεύγεται και λέει, Πατέρα, το όνομά σου φανέρωσα σε αυτούς που μη έδωκας, και αυτοί εγνώρισαν ότι από σένα εξήλθον και ότι εσύ με απέστειλας. Και μόνο η Εκκλησία του Θεού όχι μόνο γνωρίζει το Θεό σαν Πατέρα, αλλά επειδή δέχτηκε τον Ιησού Χριστόν, έχει την εξουσία να είναι τέκνο Θεού. Τέκνο Θεού, κληρονόμος Θεού, και εδώ στη γη και στους αιώνες των αιώνων, κληρονόμος Θεού και συγκληρονόμος Ιησού Χριστού, όμοιος με Αυτόν. Αλλά σήμερα η πρόταση του Θεού, αλλά και η αποκάλυψη του Θεού, δεν είναι ότι θα γίνουμε όμοιοι εκεί, αμήν, αλλά ο Θεός θέλει να γίνουμε όμοιοι και εδώ. Αμήν, αδελφοί. Όπως απέστειλε ο Πατέρας σε μένα και ήμουνα όμοιος με τον Πατέρα μου και ήμουνα ένα με τον Πατέρα μου, γιατί εξεπλήρωσα κατά πάντα το θέλημά του, έτσι και εσείς όμοιοι με μένα. Αυτός λοιπόν που έθεσε την αγάπη του σε μένα θα με επικαλείτε και εγώ θα τον ακούω πάντοτε. Θα λέει, Πατέρα, και θα απαντάω, ιδού εγώ. Κύριε Θεέ μου, με ταυτού θα είμαι στη θλίψη του, για να τον λυτρώνω και να τον δοξάζω. Για σκέψου, τι λέει ο Θεός? Όχι μόνο θα σε λυτρώνει, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι θα σε δοξάζει. Γι' αυτό και ο Χριστός τι λέει? Δόξασον τον Υιόν σου, καθώς εγώ σε δόξασα. Με τη δόξα την οποία είχα πριν έλθω. Και με αυτή τη δόξα που δόξασε ο Πατέρας τον Υιό που είχε πριν έλθει στη γη, με αυτή τη δόξα θα δοξάσει και εσένα. Πω Χριστέ μου, τι Θεός είναι αυτός? Τι Θεός είναι αυτός? Και τι άθλοι είμαστε εμείς. Δεν ξέρω για σένα, για μένα λέω. Τι άθλιος που είμαι. Και τι Θεός είναι αυτός? Τι Πατέρα έχουμε? Κύριε Θεέ μου. Και όχι μόνο αυτό,
θα γορτάζω αυτόν μακρότητα ημερών και θα δείξω σε αυτόν την αιώνια ζωή, τη σωτηρία μου. Αλληλούια. Όμως οι υποσχέσεις αυτές που δόθησαν από τον Πατέρα στον Ιησού Χριστό εξεπληρώθησαν μέχρι τη στιγμή που τον συνέλαβαν και τον σταύρωσαν. Και πώς έγινε αυτό? Έπαψαν να υπάρχουν υποσχέσεις? Δεν είπε ότι κανένας δεν σας αγγίξει? Εδώ τον πιάσανε, τον δίρανε, τον τριχωμαδίσανε, τον χαστουκίσανε, τον μαστιγώσανε, τον ραβδίσανε, του βάλανε ακάνθινο στεφάνι, τον καρφώσανε πάνω σε ξύλο με χοντρά καρφιά. Ο Κύριος όμως, ξέρετε τι είπε? Μας αποκαλύπτει την αλήθεια του. Πάτερ μου, το έργο το οποίο μη έδωκας να κάνω, το έκανα, το τελείωσα. Μέχρι πότε λοιπόν ισχύουν αυτές οι υποσχέσεις στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, στον άνθρωπο του Θεού? Μέχρι να τελειώσει το έργο που εμπιστεύθηκε ο Θεός στον καθέναν. Τέλος δεν υπάρχει εκεί στην αιωνιότητα. Εδώ υπάρχει αρχή. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Υπάρχει καλή συνέχεια, χρίσμα δια Πνεύματος Αγίου και αρχή της Αποστολής, και υπάρχει και τέλος της Αποστολής. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι είπε? Τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα. Τελείωσε. Τέλειωσε η Αποστολή μου. Πόσο κράτησε? Από το 37 ας πούμε, 37 μέχρι το 67, 30 με 35 χρόνια, αυτό ήτανε. Μετά τον σφάξανε. Αλλά τον σφάξανε όταν τέλειωσε η Αποστολή του. Του Ιωάννη πόσο κράτησε η Αποστολή του Βαπτιστή? 6 μήνες. Μετά τον αποκεφάλισαν. Του Στέφανου πόσο, του πρωτομάρτυρα πόσο κράτησε η Αποστολή του? Ίσως λιγότερο από χρόνο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως και του Ιάκωβου, του αδελφού του Ιωάννη. Του Ιωάννη πόσο κράτησε η Αποστολή του? 70-80 χρόνια. Γιατί? Γιατί έτσι εφάνει αρεστώνει στον Θεό. Αλλά είτε λίγο είτε πολύ, καθένας μας έχει τη δική του αποστολή. Την περίοδο της αποστολής σου κοιτάει να εξαγοράζεις τον καιρό σου. Γιατί όταν θα τελειώσει η αποστολή σου, τέλειωσε. Δεν θα έχεις ευκαιρία. Ό,τι κάνουμε τώρα κάνουμε. Τώρα θα ζούμε όπως έζησε ο Χριστός. Έστω από σήμερα και μπρος. Δεν θα ενεργούμε εξιδίαση μόνο πρωτοβουλίας. Αλλά ο Θεός είναι και γίνεται μισθά αποδότης τους εξητούντας αυτόν. Θα εξητούμε. Οδηγία φανέρωση. Θα δηλώσουμε και δηλώνουμε όλοι μαζί σήμερα απόλυτη εξάρτηση από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Και η απόλυτος εξάρτησης γίνεται με το να ελπίζουμε μόνο σε Αυτόν. Και ο Θεός μας βεβαιώνει, μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει σε Αυτόν. Και η ελπίδα του είναι μόνο Αυτός. Γιατί Αυτός θα είναι σαν δέντρο πεφτευμένο, τα ίδια πράγματα. Παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλωμά του θα θάλει. Ο καρπός του θα είναι καλός, πολύς. Και ό,τι αν πράττει θα ευωδούτε. Αυτή τη ζωή θέλει ο Χριστός να μας χαρίσει και αυτή τη ζωή οικετεύουμε από τον Πατέρα Θεό να μας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού για να ζούμε τουλάχιστον από σήμερα και μέχρι να τελειώσει του καθενός μας η αποστολή
ή μέχρι να τελειώσει η αποστολή της Εκκλησίας με την αρπαγή της Εκκλησίας. Σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, σαν να μας εύχεται ο Θεός σε όλους μας, καλή συνέχεια, ευλογημένη συνέχεια. Είναι δοσμένη σε όλους μας η απόλυτη, πλήρης και τέλεια ευλογία. Είναι δοσμένη να πάμε να την πάρουμε, να τη ζήσουμε, να την απολαύσουμε, δοξάζοντας το Θεό και ευγνωμονώντας Αυτόν που μας εκάλεσε και μας έβγαλε από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό δικό Του φως. Αμήν. Όποιος είναι για βάφτιση.